6 και στο ίδιο έργο θεατές, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στις Ευρωκάλπες, στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Σήμερα Τρίτη έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο της εκπομπής εδώ στον Prisma Radio 91.6 έναν έμπειρο πολιτικό, έναν έμπειρο οικονομολόγο, πρώην υπουργό, υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Νέα Αριστερά. Ο λόγος για τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, με τον οποίο θα κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση επαφορμή και της επίσκεψής του στην Ήπειρο. Χτες ο κ. Σακελαρίδης βρέθηκε στα Ιωάννα, όπου συνομίλησε με μέλη του κόμματος, με πολίτες. Υπήρχε και μια ανοιχτή εκδήλωση στα Λιθαρίτσια. Πέρα όμως από την συζήτηση αναφορικά με την προεκλογική εκστρατεία του κόμματος της Νέας Αριστεράς, θα μας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε με τον κ. Σακελαρίδη και θέματα και ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, την Ευρώπη και γενικότερα και την πολιτική επικαιρότητα. Μαζί μας στο στούντιο η έμπειρη και αξιόλογη συνάδελφος, η κυρία Αθηνά Παπά. Να καλημερίσω και εγώ και να καλωσορίσω στους 91,6 και στο ραδιο Πρίσμα τον κύριο Σακελαρίδη. Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και δική μου που είμαι εδώ στην Πρέβεζα σήμερα και στην Ήπειρο αυτές τις μέρες. Το απόγευμα θα είμαστε στην Άρτα. Χθες, όπως πολύ σωστά είπατε, ήμασταν στα Γιάννενα. Είναι μια προεκλογική περίοδος που συνεχίζεται με περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, όπως είναι επιβεβλημένο άλλωστε και όπως ήθιστε. Μετά από καιρό, ξανά σε μια προεκλογική περίοδο, ξανά υποψήφιος, αυτή τη φορά με ένα νέο πολιτικό φορέα, με τον πολιτικό φορέα της Νέας Αριστεράς. Ποια τα συναισθήματα και ποιο, έτσι ας μου επιτραπεί η λέξη και ο όρος, ποιο το feedback, ποια η αλληλοεπίδραση και με τους πολίτες, με τους ψηφοφόρους, με την κοινωνία? Θα σας είμαι απολύτως ειλικρινής ως προς τα συναισθήματα. Δεν σας κρύβω ότι στην αρχή ήμουν λίγο μαγκωμένος μετά από πολλά χρόνια έτσι απουσία στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ήταν και για μένα έτσι, προσπάθησα και εγώ να το διαχειριστώ λίγο μέσα μου, να συνηθίσω ξανά σε αυτόν τον ρόλο. Τουλάχιστον προσπαθώ να μην μπω στο ρόλο με την έννοια του ρόλου του πολιτικού, όπως τέλος πάντων εμένα δεν μου αρέσει, να προσπαθήσω να κρατήσω κάποια καλά στοιχεία. Πάντως σίγουρα η όλη αυτή η διαδικασία της περιοδίας, η όλη διαδικασία της ενεργού ανάμειξης στην πολιτική είναι κάτι το οποίο και εμένα προσωπικά έτσι με χαροποιεί ιδιαίτερα. Δηλαδή νιώθω και μια, σε προσωπικό επίπεδο, και μια εγρήγορση και έναν ενθουσιασμό, αλλά και μια έτσι προσήλωση θα μπορούσα να πω, πιστεύοντας ότι αυτό που κάνουμε είναι δίκαιο, ότι εκπροσωπούμε κάτι δίκαιο, ότι δεν είναι μια μάχη που γίνεται για αλλούτερους σκοπούς, αλλά είναι μια μάχη που γίνεται με σκοπό το κοινωνικό καλό, για το κοινωνικό σύνολο, για την κοινωνική δικαιοσύνη, και αυτό είναι κάτι, ένα συνέστημα που σε κινητοποιεί σίγουρα. Τώρα ως προς την αλληλοεπίδραση με τον κόσμο, είναι σίγουρα κάτι το οποίο σε γεμίζει και αυτό με πολύ αισιοδοξία, τουλάχιστον εμάς στη Νέα Αριστερά και στις συζητήσεις που κάνω με τους άλλους συντρόφους και συντρόφισσες, συνυποψήφιους και συνυποψήφιες σε όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια θετική αντίδραση. Υπάρχει μια θετική αντίδραση από την κοινωνία. Υπάρχει ενδιαφέρον για τη Νέα Αριστερά. Υπάρχει συμπάθεια. Υπάρχει, θα έλεγα, και από πολλούς εκφράζεται και η πρόθεσή τους και η βούλησή τους για ψήφο στη Νέα Αριστερά. Αυτό που ενδεχομένως είναι ένα πρόβλημα, για να λέμε και τα προβλήματα, είναι η έλλειψη αναγνωρισιμότητας λίγο του κόμματος, ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες, θέλω να το τονίσω αυτό. Είναι, εκεί υπάρχει, φαίνεται, ένα κενό από τη δική μας την πλευρά. Δεν κατηγορώ φυσικά τις νέες ηλικίες, ενδεχομένως κάτι δεν κάνουμε εμείς σωστά και θα πρέπει να το δούμε τον επόμενο ένα μήνα, να αυξήσουμε την ταχύτητα, να δυναμώσουμε λίγο την ένταση της προεκλογικής μας εκστρατείας για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα κενά. Είπατε, κύριε Σακελαρίδη, ότι είναι μια μάχη για το κοινωνικό σύνολο, είναι μια προσήλωση σε αυτό που κάνουμε να είναι δίκαιο. Αναφερθήκατε και στον κόσμο και στην έλλειψη αναγνωρισιμότητας, και σε πολύ λίγο έχουμε και τις ευρωεκλογές. Θεωρείτε ότι ο χρόνος αυτός είναι εφικτός για να γνωρίσει ο κόσμος τις θέσεις σας? Νομίζω ότι είναι εφικτός αυτός ο χρόνος. Ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι πάντοτε ο τελευταίος μήνας της προεκλογικής περίοδου είναι η περίοδος που και ο κόσμος ανοίγει περισσότερο τα αυτιά του και τα μάτια του, γίνεται πιο δεκτικός σε πολιτικά μηνύματα, ενδιαφέρεται περισσότερο, ψάχνεται περισσότερο. Νομίζω ότι ο χρόνος υπάρχει.
Νομίζω ούτως ή άλλως έχει καλυφθεί και αρκετά μεγάλο κενό από την αρχή της προεκλογικής περίοδου μέχρι σήμερα, οπότε πατάμε πιο γερά στα πόδια μας ως Νέα Αριστερά. Αυτό που βλέπω και τουλάχιστον ειδικά στις περιοδίες στην περιφέρεια είναι ότι ο κόσμος μας μιλάει και για τα τοπικά προβλήματα, μας ρωτάει για το πώς συνδέονται αυτά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις ευρωπαϊκές, με τις ευρωεκλογές. Έχει τέτοιου τύπου, κάνουμε τέτοιου τύπου συζητήσεις, ιδιαίτερα εδώ στην περιφέρεια, με ζητήματα που αφορούν την κοινή αγροτική πολιτική, ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος, με την ανάπτυξη, το Ταμείο Ανάκαμψης, με την κλιματική κρίση και την πράσινη μετάβαση. Ήμουν στη Δυτική Μακεδονία πριν έρθω εδώ στην Ήπειρο, οπότε εκεί το ζήτημα της πράσινης μετάβασης, όπως αντιλαμβάνεστε, έπαιζε πάρα πολύ. Είναι ζητήματα που ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον, δηλαδή είναι κάτι το οποίο και εμάς μας γεμίζει με ενέργεια, ότι αυτό που κάνουμε είναι κάτι το οποίο αφορά την κοινωνία και οι πολίτες ανταποκρίνονται. Θα μου πείτε, αρκεί αυτό? Σίγουρα δεν αρκεί. Σίγουρα δεν αρκεί. Χρειάζεται πάντα κάτι παραπάνω και χρειάζεται κυρίως να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία όλου του πολιτικού συστήματος. Και ειδικά εμείς στην αντιπολίτευση και ειδικότερα στην προοδευτική αντιπολίτευση και στην αριστερά, να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτή την αξιοπιστία, η οποία δυστυχώς έχει τρωθεί, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την κατάσταση σήμερα στο πολιτικό σκηνικό. Μάλιστα. Πηγαίνουμε προς ευρωεκλογές και διαμορφώνεται μια ατζέντα στην οποία στο επίκεντρο είναι τα ζητήματα της οικονομίας σε μεγάλο βαθμό, από την άποψη, κύριε Σακελαρίδη, ότι τόσο ο πληθωρισμός όσο και τα ζητήματα της ακρίβειας έχουν αφήσει το στίγμα τους και στους καταναλωτές, αλλά νομίζω συνολικά στην ελληνική οικονομία. Τι διαφορετικό έρχεται να προτείνει η Νέα Αριστερά αναφορικά με την επίλυση αυτών των κομβικών προβλημάτων, όπως είναι η μείωση του εισοδήματος των πολιτών? Σίγουρα ένα από τα πρώτα ζητήματα που μας θέτουν οι πολίτες είναι το ζήτημα της ακρίβειας, και αυτό αφορά προφανώς ολόκληρη την επικράτεια. Όπου και να πας, είτε στα αστικά κέντρα είτε στην περιφέρεια, αντιλαμβάνεσαι ότι το βασικό πρόβλημα των πολιτών είναι το ζήτημα της ακρίβειας και του πληθωρισμού. Μου κάνει φοβερή εντύπωση η αιμονή της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί στο ότι επιμένει ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι ένα εισαγόμενο φαινόμενο, το οποίο μας έχει προκύψει εξαιτίας εξωτερικών κρίσεων, και η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία ευθύνη από αυτού. Αυτό είναι κατά την άποψή μας και η πηγή της λάθος πολιτικής της οποίας έχει ακολουθηθεί, και έχουμε τέτοια εξέλιξη των πληθωριστικών φαινομένων στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε έναν από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στον τομέα, τον κρίσιμο τομέα των βασικών αγαθών και των διατροφικών αγαθών. Η Ελλάδα είναι δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον πληθωρισμό. Το γεγονός ότι κρυφτήκαμε πίσω από τον εισαγόμενο πληθωρισμό άφησε πάρα πολύ χρόνο στην αρχή, ειδικά της κρίσης του πληθωρισμού, που η κυβέρνηση δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα. Και επειδή ο πληθωρισμός και η ακρίβεια είναι κάτι σαν τη χιονοστιβάδα, αν δεν το αντιμετωπίσεις στην αρχή με κάποια μέτρα, μετά όταν θέλεις να πάρεις μέτρα, απαιτούνται και όλο και περισσότερα μέτρα για να ανακόψεις την πορεία του, και δυστυχώς δεν τα καταφέρνεις και πολλές φορές, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις χιονοστιβάδες. Αν τις αφήσεις να εξελιχθούν, μετά είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσεις. Αυτό που προτείνουμε μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα. Πρώτα απ' όλα, παρεμβάσεις συγκεκριμένες στο ράφι, να αντιμετωπίσουμε τις ολιγοπωλιακές πρακτικές, τα καρτέλ που διαμορφώνονται τόσο στα σούπερ μάρκετ, τόσο στους πολυεθνικούς ομίλους των προϊόντων, τόσο στις τράπεζες και σε μια σειρά από άλλους τομείς που βλέπουμε, στις εταιρείες ενέργειας προφανώς και στα δηληστήρια, όπου βλέπουμε ότι οι ολιγοπωλιακές πρακτικές έχουν οδηγήσει στην εκτείναξη των κερδών, στην αύξηση των τιμών, στην εκτείναξη των κερδών, τα οποία τα πληρώνουν δυστυχώς οι πολίτες μέσα από τη μείωση του εισοδήματός τους. Συγκεκριμένες πρακτικές, λοιπόν, για να αντιμετωπιστούν τα καρτέλ. Η Νέα Αριστερά έχει καταθέσει συγκεκριμένη δέσμη προτάσεων για αυτόν τον τομέα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Πρέπει να μιλήσουμε για την αγορά εργασίας και για τους μισθούς στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, γιατί και αυτά συνδέονται με την ακρίβεια, όπως προφανώς αντιλαμβάνονται και οι ακροατές σας. Έχουμε
πει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνης, κάτω από 1.000 ευρώ μεικτά παίρνει το 55% των εργαζομένων. Μεικτά, επαναλαμβάνω, 1.000 ευρώ μεικτά το 55% των εργαζομένων. Περίπου 20% παίρνουν κάτω από 700 ευρώ μεικτά. Είναι πολύ χαμηλή η μισθή στην Ελλάδα και δυστυχώς αυτό που ακούμε πολλές φορές επικοινωνιακά για την αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αφορά το σύνολο των εργαζομένων. Γιατί όμως δεν το αφορά? Επειδή δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην Ελλάδα έχουμε μείνει όχι απλά πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στις εργασιακές σχέσεις. Έχουμε δυστυχώς εργασιακές σχέσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Και αυτό προφανώς το μνημόνιο άφησε ένα πλήγμα ισχυρό. Αν δεν γυρίσουν πίσω οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν θα μπορεί να υπάρξει αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, μεταφορά δηλαδή από τον κατώτατο των αυξήσεων του κατώτατου μισθού στα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια. Εκεί κάνουμε μια σειρά από προτάσεις ως Νέα Αριστερά, τόσο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τόσο για τη μείωση του χρόνου εργασίας. Επίσης η Ελλάδα είναι η χώρα με τις περισσότερες ώρες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας λένε τεμπέληδες, έχουμε μια κουλτούρα και εμείς το έχουμε ενσωματώσει ότι στην Ελλάδα μωρέ, δεν δουλεύουμε και πολύ. Είμαστε η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις περισσότερες ώρες εργασίας. Είναι απαραίτητα μέτρα αυτά και προφανώς να υπάρχουν και σοβαροί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ένα από τα πρώτα μέτρα του κυρίου Μητσοτάκη ήταν να αποδομήσει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, να το μετατρέψει σε ανεξάρτητη αρχή και σήμερα να μην γίνονται έλεγχοι στον τομέα της εργασίας. Και υπάρχει και άλλο ένα κομμάτι που μειώνει το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, η διάλυση του κοινωνικού κράτους. Πάρτε για παράδειγμα την υγεία, αυτό που συμβαίνει στην υγεία σήμερα. Στην Ελλάδα το 35% των δαπανών υγείας βγαίνει μέσα από την τσέπη των πολιτών, κανονικά. Το 35% τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις τσέπες των πολιτών βγαίνει το 13% των δαπανών της υγείας. Μιλάμε για υπερδιπλάσιο ποσοστό στην Ελλάδα. Ποια είναι η απάντηση της κυβέρνησης? Αύξηση της συμμετοχής στις συνταγογραφήσεις, στις εξετάσεις, απογευματινά χειρουργία που πληρώνει ο κόσμος έξτρα χρήματα για ζητήματα που ήδη έχει πληρώσει μέσα από τις εισφορές υπερυγείας και μέσα από τους φόρους του. Όλο αυτό δημιουργεί μια συνθήκη εκρηκτικής ακρίβειας και μείωση του εισοδήματος των πολιτών. Βλέπουμε, κύριε Σακελαρίδη, ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο η Νέα Αριστερά πορεύεται έτσι με μια θετική ατζέντα. Είναι επιλογή όλο αυτό για να είναι η ψήφος σε ευρωεκλογές ψήφος συνειδητή των πολιτών και όχι ψήφος αποδοκιμασίας? Ακριβώς. Αυτό προσπαθούμε. Γιατί διαπιστώνουμε ότι αυτό ακριβώς είναι που λείπει από την αριστερά σήμερα. Αυτό που λείπει από την προοδευτική αντιπολίτευση, αν θέλετε. Είναι σημαντικό να κάνεις κάποιες διαπιστώσεις, να έχεις μια αφετηρία για να μπορέσεις να δομήσεις μια πολιτική τακτική που να απαντάει στα προβλήματα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Όποιος λέει ότι όλα είναι ρόδινα στην αντιπολίτευση, μάλλον είναι εκτός τόπου και χρόνου. Όποιος νομίζει ότι μπορεί το μαγαζάκι του καθενός, και αυτό το λέω ακούγοντας και τον κύριο Κασελάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη, να λύσουν τα προβλήματα και να αποτελέσουν ανταγωνιστικές δυνάμεις έτσι όπως είναι η κατάσταση απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, είναι γελασμένος. Επομένως, τι πρέπει να κάνουμε? Να διαμορφώσουμε μια θετική ατζέντα, να διαμορφώσουμε προτάσεις και να βάλουμε και τα ζητήματα των ευρωεκλογών συγκεκριμένα. Εμένα αυτό είναι το μεγάλο μου άγχος, θα μου επιτρέψετε και οι δυο σας, ότι δεν συζητιούνται αυτά τα προβλήματα, τα ζητήματα μάλλον, που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που έλεγε και χθες ο Δημήτρης ο Παπαδημούλης στα Γιάννενα, στην εκδήλωση που έγινε στα Λιθαρίτσια, είναι ότι το 70% των νόμων που έρχονται στο ελληνικό κοινοβούλιο προέρχονται από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα έχει σημασία, οι οποίες ψηφίζονται στο Ευρωκοινοβούλιο. Το βλέπουμε και με την κοινή αγροτική πολιτική. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά και σε πολλά ακόμα επίπεδα, έτσι. Επομένως, έχει σημασία η ψήφος των πολιτών. Να συζητήσουμε για την πράσινη μετάβαση, να συζητήσουμε για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, την αναθεώρηση του συμφώνου σταθερότητας, να συζητήσουμε για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, να συζητήσουμε για τη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συζητήσουμε για ζητήματα που αφορούν το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα που η Νέα Αριστερά πιστεύει ότι εκφράζει τα προβλήματα και τις ελπίδες της ελληνικής κοινωνίας σε αυτούς τους τομείς. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε η κυρία Φόντερ Λάιεν και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να δώσουν απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα. Δυστυχώς οι απαντήσεις που δίνουν σε αυτά τα προβλήματα, η λιτότητα, ο πόλεμος,
η πράσινη μετάβαση που την πληρώνουν οι συνήθεις ύποπτοι, δηλαδή τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, που είναι και με αποτέλεσμα να γίνεται κοινωνικά αδική, είναι πολιτικές επιλογές της δεξιάς και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η ψήφος στη Νέα Αριστερά είναι, γι' αυτό λέμε εμείς, μια κοινωνικά χρήσιμη ψήφος. Είναι χρήσιμη για τα συμφέροντα των πολιτών. Να δώσουμε δύναμη σε δυνάμεις οι οποίες μπορούν να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των πολιτών και να μην αναρωτιόμαστε μετά τις εκλογές, μετά το ταμείο δηλαδή, γιατί λαμβάνονται τέτοιου τύπου αποφάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εκπομπής, έτσι ώστε να παίρνουμε και το δικό σας, τα δικά σας μηνύματα και να τα βάζουμε, να τα θέτουμε και ως ερωτήσεις. Εγώ θέλω να έρθω σε αυτό το σημείο, κύριε Σακελαρίδη, και στα ζητήματα δημοκρατίας, γιατί το αναφέρατε και στην τελευταία απάντησή σας. Νομίζω ότι είναι ένα κομβικό θέμα, από την άποψη ότι πρόσφατα είδαμε στο φως της δημοσιότητας να βγαίνουν συγκεκριμένα ψηφίσματα και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία μόνο τιμητικά δεν ήταν αναφορικά με την χώρα μας και το κράτος δικαίου, και το ζήτημα με την ελευθερία του τύπου ήρθε στην επιφάνεια, αλλά και το κρίσιμο θέμα με την τραγωδία των Ντεμπών. Τελικά υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα? Ο κόσμος μπορεί να εμπιστεύεται την δικαιοσύνη? Κοιτάξτε, υπάρχει σίγουρα μια διολίσθηση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, η οποία είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Είναι ζητήματα που είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Το έγκλημα στα Τέμπη, το μέγα σκάνδαλο των υποκλοπών, η κατάσταση στην ελευθερία του τύπου, η αστυνομική αυθαιρεσία και βία. Δηλαδή είναι διαφορετικά μεν, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη και αποδίδεται. Είναι διαφορετικές νησίδες που στην ουσία όμως αποτελούν κομμάτια του ίδιου μοσαϊκού, ψηφίδες του ίδιου μοσαϊκού. Και όλο αυτό μαζί συνθέτει δυστυχώς μια κατάσταση προβληματικής και ελληματικής δημοκρατίας στην χώρα μας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται και στον κόσμο, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, μια κατάσταση ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου, ότι υπάρχει μια κλειστή κάστα πολιτικού συστήματος και δικαστικής εξουσίας που κουνάνε τα νήματα πίσω από τα... πίσω από τα παρασκήνια, και όλο αυτό δημιουργήσε απαξίωση της δημοκρατίας, όλο αυτό δημιουργήσε απαξίωση της πολιτικής. Αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα, γι' αυτό ενισχύεται η άκρα δεξιά, το τονίζω. Μετά πέφτουμε από τα σύννεφα όταν βλέπουμε διάφορους που εμφανίζουν τους εαυτούς τους ως τιμωρούς σιγά του συστήματος. Διάφορους τύπους σαν τον Βελόπουλο, διάφορους τύπους σαν την Νίκη, διάφορους τύπους σαν τους Σπαρτιάτες, να το παίζουν και καλά οι τιμωροί του συστήματος, ενώ την ίδια στιγμή αποτελούν τα καλύτερά τους δεκανίκια. Μετά πέφτουμε από τα σύννεφα όλο το σύστημα. Βλέπεις τον κύριο Μητσοτάκη να λέει να μην ενισχύσουμε την άκρα δεξιά, τη στιγμή που έχουν δημιουργήσει όλες τις συνθήκες για να ανεβαίνει. Μήπως εξαίρει να τους δημιουργεί και ως αντίπαλους και η Νέα Δημοκρατία? Το είδαμε και στην περίοδο της πανδημίας, το είδαμε και το επόμενο διάστημα, και να μπαίνουν έτσι στο περιθώριο δυνάμεις όπως και η δική σας και άλλες δυνάμεις ενδεχομένως του προοδευτικού χώρου, του λεγόμενου προοδευτικού χώρου. Σίγουρα. Αναφερθήκατε, κύριε Σακελαρίδη, στα σημαντικά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να συζητούμε πριν από τις ευρωεκλογές, προκειμένου ο κόσμος να γνωρίζει για ποιο λόγο θα ψηφίσει και τι. Είδαμε ότι συζητάτε με μια θετική ατζέντα. Θετική ατζέντα στα προβλήματα, θα μου πείτε, υπάρχει. Κάποιες φορές ναι, θα πω εγώ, υπάρχει. Και βλέπω έτσι τη διάθεση την οποία έχετε, ώστε να βρεθούν λύσεις στα σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τις περιοχές. Αναφερθήκατε και στην περιοδία σας στην Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή δύσκολη, στην Ήπειρο μια ακόμη δυσκολότερη περιοχή, και έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό ξεκινά και από την αγωνία σας για το μέλλον, ως πατέρας, ως σύζυγος, ως άνθρωπος ο οποίος θέλει ένα καλύτερο αύριο για την χώρα μας. Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι, τώρα δεν έχω εγώ, προφανώς
πολλοί άνθρωποι είναι και έχουν και οικογένειες και πατεράδες, είναι και σε αυτή την ηλικία και σύζυγοι και σκέφτονται και τη ζωή τους μέσα από τα μάτια και των οικείων τους και της οικογένειάς τους. Νομίζω και όλοι και εσείς ήδη και εδώ όσοι είμαστε και στο στούντιο αντίστοιχα με αυτόν τον τρόπο σκεφτόμαστε. Είναι μια πραγματική αγωνία. Εγώ δεν σας κρύβω ότι αυτό με έκανε να ξαναμπω στην πολιτική, για να γυρίσω και στην πρώτη ερώτηση που μου κάνατε. Ήταν ένα από τους. Δηλαδή ένιωσα λίγο το σφίξιμο στο λαιμό, τον κόμπο στο λαιμό, ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως εγώ θεωρώ ότι είναι, θα ήταν καλά, θα ήταν το δέον και για την κοινωνία και για την οικονομία και για τη χώρα συνολικότερα. Επομένως αυτό είναι που μας κινητοποιεί και εμάς τους περισσότερους ανθρώπους στη Νέα Αριστερά, που πάνω κάτω είμαστε και πολύ και στην ίδια ηλικία και άνθρωποι που έχουμε και κοινές αγωνίες, έτσι, που θεωρούμε ότι πρέπει να βάλουμε πλάτη για να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε την ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Αυτή την ελπίδα που κάποτε την προαναγγείλαμε, κάπου έχασε τον δρόμο της, θα μπορούσα να πω, στην πορεία των πραγμάτων, και είναι σημαντικό να ξαναβρούμε το νήμα το οποίο μας ενώνει με αυτή την ελπίδα, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να εμπιστευτεί, το τονίζω, όχι να πιστέψει, να εμπιστευτεί και να συνδημιουργήσει ένα μέλλον και να μπορέσει να ξανανιώσει ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που τον ακούνε, που μπορούν να είναι κοινωνικά χρήσιμες. Δεν μας νοιάζει η αυτοαναφορικότητα, δεν μας νοιάζει, σας το λέω ειλικρινά, να πούμε πόσο καλή είναι η αριστερά και η ιστορική της πορεία. Εμείς τα ξέρουμε αυτά, αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το θεωρούμε δεδομένο. Δεν σημαίνει τίποτα για τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει κοινωνικά χρήσιμες πολιτικές δυνάμεις να στέκονται δίπλα του, να απαντάνε στα προβλήματά του, να μπορούν και στο πολιτικό επίπεδο να διαμορφώσουν τις συνθήκες, να γίνουν εφαρμόσιμα όλα αυτά. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Νέα Αριστερά, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Πιστεύουμε ότι έχουμε και τα στελέχη, έχουμε και το ευρωψηφοδέλτιό μας με ποιότητα, έχουμε και το ύφος και το ήθος να το κάνουμε αυτό. Ελπίζουμε και ο κόσμος να μας ακούσει και να αποδειχθεί στην κάλπη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Εγώ θέλω να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα με δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος έχει να κάνει με αυτήν την αξιοπιστία που την αναφέρατε δύο φορές στις απαντήσεις σας. Και εδώ τίθεται το ερώτημα αν το θέμα της αξιοπιστίας μπήκε στην αριστερά και εν γέννη στον προοδευτικό χώρο με την έλευση και τη χάραξη της πολιτικής γραμμής και του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ή αν το βλέπαμε και παλιότερα σε μια διαδικασία εν πάση περιπτώσει απομάκρυνσης και ψηφοφόρων αλλά και πολιτών από τις θέσεις παραδοσιακών κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Και για να το συνδέσω λίγο και με τα ευρωπαϊκά, το δεύτερο σκέλος νομίζω αφορά τις ευρωεκλογές, οι οποίες διεξάγονται σε έναν χάρτη ο οποίος είναι μπλε και ίσως και λίγο μαύρος από την άποψη της των δυνάμεων, των πολιτικών δυνάμεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη, λέγαμε παλιότερα για το παράδειγμα του Όρμπαν. Πλέον στη γειτονιά μας, κύριε Σακελαρίδη, έχουμε και τη Μελώνη. Μήπως είναι καιρός οι προοδευτικές δυνάμεις να συγκλίνουν και να πετύχουν συμμαχίες έτσι ώστε να αλλάξει αυτός ο χάρτης? Και όχι απλά έχουμε την κυρία Μελώνη, την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, βλέπουμε ότι και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ανοίγει τις αγκαλιές του στο κόμμα της κυρίας Μελώνη, αγνοώντας ότι στην πραγματικότητα είναι η πολιτική απόγονη του Μουσολινισμού στην Ιταλία, και βλέπουμε ότι εν τέλει και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η Ευρωπαϊκή Δεξιά στην πραγματικότητα μπορούν να εργαλειοποιήσουν όσο θέλουν την άκρα δεξιά για να ικανοποιήσουν τους στόχους τους, και γι' αυτό είναι και μια κρίσιμη μάχη αποδυνάμωση και της άκρας δεξιάς αλλά και της δεξιάς, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, για να μην διαμορφώσουν μια συμμαχία που να έχει την απόλυτη πλειοψηφία η Ευρωπαϊκή Δεξιά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με την άκρα δεξιά της κυρίας Μελώνη και του κυρίου Όρμπαν, μάλλον ο κύριος Όρμπαν είναι στο Λαϊκό Κόμμα, της κυρίας Μελώνη στο Ευρωκοινοβούλιο. Έρχομαι στο πρώτο σας ερώτημα, το οποίο για μένα είναι και πολύ σημαντικό και έχω καθαρή άποψη από αυτού. Ο κύριος Κασελάκης δεν έπεσε από τον ουρανό. Πολλοί ψαχνόμαστε. Εμένα μια από τις ερωτήσεις που μου απευθύνουν πολύ, λες και ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά θέλω να πω, είναι μια από τις αγαπημένες συζητήσεις που γίνονται και στις περιοδίες, πώς έγινε και ήρθε ένας άνθρωπος και πήρε ξαφνικά το κόμμα, το οποίο είναι μια λογική ερώτηση.
Για μένα είναι ξεκάθαρη η εξέλιξη των πραγμάτων, ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή έγιναν τα πράγματα. Υπήρχε μια διολίσθηση του ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, υπήρχε αυτό που λέμε κρίση αξιοπιστίας, υπήρχαν διάφορες πολιτικές και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα το 19-23, το τονίζω, κατά τη διάρκεια της αντιπολίτευσης, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία έχασε, ο κόσμος έχασε την εμπιστοσύνη του στο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και σωστά πράγματα να έλεγε, που έλεγε σωστά, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, στο κομμάτι της υγείας, στην περίοδο της πανδημίας, έλεγε τα πιο σωστά πράγματα και γι' αυτό ήταν και πολύ έτσι, να σας το πω, θλιβερό ότι δεν τον άκουγε ο κόσμος, γιατί είχε χάσει την αξιοπιστία του ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, είχε σταματήσει να λειτουργεί και ως ένα κόμμα που παράγει πολιτική, είχε σταματήσει να λειτουργεί ως ένα κόμμα με εσωτερικές διαδικασίες. Ήταν ένα κόμμα το οποίο αναπαρήγαγε ένα λαϊκιστικό λόγο, χωρίς όμως έτσι πολύ ουσία, με αποτέλεσμα να μην εισακούγεται. Και φτάσαμε στο καλοκαίρι του 23 με τη μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ που επηρέασε όλη την αριστερά. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, δεν αφήνει τίποτα όρθιο μια τέτοιου τύπου ήττα, η οποία ήταν η αρχή μιας εξέλιξης. Το ότι γεγονός ότι έγιναν οι εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ και βγήκε ο κύριος Κασελάκης, προφανώς έχουμε αυτή την κατάσταση σε υπερθετικό βαθμό σήμερα, αλλά είναι το απότοκο μιας μακράς σταθιακής βαθμίας διαδικασίας μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς αυτό που λέμε ως Νέα Αριστερά είναι ότι επειδή ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει διαζύγιο από την αριστερά με τον κύριο Κασελάκη, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι δυνάμεις της αριστεράς και να ενισχυθεί η Νέα Αριστερά. Η ήττα του κυρίου Μητσοτάκη περνάει μέσα από την ήττα του κυρίου Κασελάκη. Γιατί για τον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Κασελάκης είναι χρήσιμος. Είναι χρήσιμος πραγματικά. Τον βοηθάει πολύ να έχει αξιωματική αντιπολίτευση έναν πολιτικό αρχηγό σαν τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος και υιοθετεί πολλές από τις θέσεις του, δεν του είναι επικίνδυνος δηλαδή στο πολιτικό επίπεδο, και ταυτόχρονα και εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο πολιτεύεται δεν μπορεί να γεννήσει εμπιστοσύνη στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Επομένως έχει μια χρήσιμη αντιπολίτευση περιορισμένου βεληνικούς με θέσεις οι οποίες προσομοιάζουν με τις δικές του. Επομένως γιατί να μην είναι ήσυχος ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, και ας νομίζει ο κύριος Κασελάκης ότι θα γίνει πρωθυπουργός. Ανοίξαμε πολλά στο τέλος και σας βάζω στο πειράσιμο να με ρωτήσετε, το ξέρω. Είναι πολλά τα οποία, τα θέματα τα οποία ανοίξατε, αναφερθήκατε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε ότι έχασε έτσι την αξιοπιστία του. Είπατε ότι είναι χρήσιμος ο κύριος Κασελάκης στον κύριο Μητσοτάκη. Μιλήσατε για την ψήφο η οποία θα πρέπει να δοθεί στη Νέα Αριστερά. Ποιος είναι ο στόχος ο οποίος έχετε θέσει σαν Νέα Αριστερά, κύριε Σακελαρίδη? Στόχος μας δεν είναι απλά και μόνο να πάρουμε το κατώφλι το ελάχιστο που μας βοηθάει να εκλέξουμε τον έναν ευρωβουλευτή. Στόχο μας είναι να έχουμε αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό. Ένα ποσοστό ικανό να μας καταστήσει πολιτικό καταλήτη την επόμενη μέρα στα πράγματα, στα πολιτικά τεκτενόμενα της χώρας. Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι. Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, δεν μικρομεγαλίζουμε, έχουμε αίσθηση της πραγματικότητας. Πιστεύουμε ότι τα ποσοστά μας θα είναι η θετική έκπληξη των εκλογών της 9ης Ιουνίου. Όταν θα τα δείτε το βράδυ, ενδεχομένως να το θυμηθείτε, ελπίζω, ή θα το θυμηθώ κι εγώ, σε κάθε περίπτωση. Και νομίζω ότι βάζουμε έναν τέτοιο στόχο να δώσουμε ένα ισχυρό παρόν στην Ευρωβουλή, γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι μια ισχυρή Νέα Αριστερά μπορεί να βοηθήσει και στην Ευρωβουλή, μπορεί να βοηθήσει την επόμενη μέρα και στις εξελίξεις στην Ελλάδα, στα πολιτικά τεκτενόμενα. Να βάλουμε και ένα ερώτημα ενός ακροατή, ο οποίος έστειλε πριν από λίγο, αναφορικά με τις συνεργασίες και λόγω και της πολιτικής σας εμπειρίας, αν διαβλέπετε στο μέλλον τη δυνατότητα συγκλήσεων είτε με το κόμμα Κόκαλη, τον κόσμο, άλλωστε ο κύριος Κόκαλης προέρχεται και αυτός ο συνεργαζόμενος με τον ΣΥΡΙΖΑ, προέρχεται από μια διαδικασία που με πολλά από τα στελέχη της Νέας Αριστεράς ήταν μαζί στο παρελθόν, ακόμα και με το ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδρουλάκη, ή εν πάση περιπτώσει ό,τι γεννηθεί στην συνέχεια. Είναι ερώτημα ακροατή, να μπει και αυτό. Ναι, κοιτάξτε, γενικά προφανώς η κάθε συνεργασία με το κάθε κόμμα, με το κάθε χώρο είναι μια διαφορετική κατάσταση. Σίγουρα με τον κύριο Κόκαλη μπορούμε να δούμε αρκετά κοινά. Είναι ένας άνθρωπος σε προσωπικό έτσι επίπεδο,
που είχε συνεργαστεί και με το ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω περισσότερος κόσμος που τον έχει γνωρίσει και εγώ ένας από αυτούς έχουμε μια θετική άποψη και για την πορεία του ευρωβουλευτής, και σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα μας ενδιέφερε και εμάς και νομίζω και αυτόν στο μέλλον για συνεργασίες. Τώρα, η γενικότερη πολιτική συζήτηση περί συνεργασιών είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη συζήτηση. Δεν την κλείνουμε. Ίσα-ίσα η Νέα Αριστερά με τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει στο Κοινοβούλιο αποτελεί ενδεχομένως το μόνο κόμμα που βάζει αυτό το ζήτημα όχι σε επίπεδο μόνο ρητορικής αλλά και σε επίπεδο εφαρμογής, πρακτικής. Πριν την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Χαρίτης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, έστειλε επιστολή και στον κύριο Φάμελο και στον κύριο Ανδρουλάκη και στην κυρία Κωνσταντοπούλου να διαμορφώσουμε ένα κοινοβουλευτικό μέτωπο πίεσης προς τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη για τις εξελίξεις της σφαγής της γενοκτονίας στη Γάζα από τον Ισραηλινό στρατό, για το ζήτημα της αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης από την ελληνική κυβέρνηση. Πιο πριν, άλλου τύπου πρωτοβουλίες, μη σας επαναλάβω, τις θυμάστε. Έχουμε δηλαδή μία τακτική ως προς αυτό το επίπεδο να στείλουμε συνεργασίες πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα, οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να αποτελέσουν προθάλαμο για μεθύστερες συνεργασίες. Αλλά άμα δεν συζητήσεις στα κοινωνικά μέτωπα, στα πολιτικά μέτωπα, σε πράγματα που μπορείς να βρεις κοινούς τόπους, πώς θα μπορέσεις μετά να μιλήσεις και να κάνεις τι, να κάνεις μια συγκόλληση? Δεν πετυχαίνουν οι συγκολλήσεις αν δεν υπάρχει εμπειρία συνεργασίας σε άλλου τύπου, σε μικρότερα ζητήματα. Επομένως θέλει μια μέθοδο. Δυστυχώς βλέπω και το φοβάμαι, δεν σας το κρύβω, ότι πολύ περισσότερο το κόμμα του κυρίου Κασελάκη και φυσικά και του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος λέει αν βγω δεύτερος θα καλέσω σε συνεργασίες, δηλαδή άμα δεν βγεις δεύτερος αλλάζει στρατηγική σου, δεν τα πολύ καταλαβαίνω αυτά να σας πω την αλήθεια, ότι υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει δυστοκία. Επομένως σημαντικές οι ευρωεκλογές, να δώσουμε και ένα μήνυμα και στις ηγεσίες και του ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Κασελάκη και στο ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Ανδρουλάκη, έτσι ώστε μπας και αναθεωρήσουν κάποιες τακτικές για να γίνουμε πραγματικά κοινωνική χρήσιμη και να αποκτήσει ο κύριος Μητσοτάκης έναν πραγματικό πολιτικό αντίπαλο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της συζήτησής μας. Νομίζω ότι η συνέντευξη ήταν αναλυτική και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Σακελαρίδη για την παρουσία του εδώ στο στούντιο του Prisma Radio 91.6 και φυσικά να ευχαριστήσω και την Αθηνά Παπά για τη συμβολή της στη συζήτηση και για τα ερωτήματά της. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Και καλή συνέχεια, γιατί εντάξει, όλοι κατανοούμε ότι είναι μια δύσκολη και για εσάς ενδιαφέρουσα περίοδος. Ενδιαφέρουσα, ευχάριστη περίοδος. Κουραστική περισσότερο. Αναζωογονητική θα την έλεγα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Πάμε, αγαπητοί.